τα απόκρημνα βουνά νιώθω πολύ άνετα, σαν να είμαι στο σπίτι μου. Είμαι από μικρός και νιώθω πολύ ωραία εδώ πέρα. Είμαστε στο δρόμο, στο περιφερειακό δρόμο από Βασιλοπουλάτα προς Θέματα και προχωράμε προς το βουνό. Το βιτίο το γεμίζουμε από την εθελοντική ομάδα στη βάση μας. Έχει πυροσβεστικό πουρνό εκεί, μπορούμε να το γεμίσουμε και έχει και δεξαμενές του Δήμου με νερό. Το βιτίο που έχουμε πίσω με το νερό το έχουμε δέσει καλά για να μην μετακινείται σε περίπτωση που χρειαστεί να πάμε κάπου γρήγορα. Και είναι γεμάτο μέχρι πάνω για να μην έχει περιθώριο να κάνει δεξιά-αριστερά. Σε περίπτωση που τελειώσει το νερό σε ένα συμβάν, πυροσβεστικούς κουρνούς έχει παντού στην Πύλαρο. Προβλέπει ο Δήμος και η εθελοντική ομάδα για να υπάρχουν παντού και να δουλεύουν σωστά. Για να πάσα ώρα και στιγμή να έχει νερό, να μπορεί να γεμίσουμε. Εδώ ήταν ένας μικρός δρόμος και τώρα τον έχουν ανοίξει για να περάσουν οι ανεμογεννήτριες. Έχει αλλοιωθεί η ομορφιά του βουνού. Φτάνουμε στο αιωλικό πάρκο Αγίας Δυνατής. Είμαστε στην Αγία Δυνατή και εποπτεύουμε μια μεγάλη περιοχή. Περιβάλλον για μένα από μικρός είναι το βουνό που ερχόμουν από μικρό συνέχεια και έβλεπα τη φύση και η θάλασσα, τα δέντρα, όλα αυτά. Όλα αυτά που χρόνο με το χρόνο τα αλλοιώνουν. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να προσέχουν περισσότερο το περιβάλλον μας και να προσέχουμε για φωτιές, για σκουπίδια να μην πετάμε, στις παραλίες, στα βουνά και όλα αυτά που αλλοιώνουν την ομορφιά που υπάρχει.
Εδώ ερχόμαστε για να καλυτερέψουμε τις ικανότητες μας στην οδήγηση και για να μαθαίνουμε από δύσβα τους δρόμους σε περίπτωση που χρειαστεί να πάμε κάπου για φωτιά ή για οτιδήποτε άλλο, να έχουμε την εμπειρία να πάμε και να μπορούμε να ανέβουμε κάπου. The happy ones are here. Let's get together.